Βασανίδη, άλλωστε νομίζω και άλλους ανθρώπους. Μάλιστα, πρόσφατα μιλάγαμε με τον κύριο Δήμου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αθλητών, ο οποίος μου έλεγε ότι και εμείς πρέπει κάποτε να μάθουμε τι αφορά αυτός ο αθλητικός κώδικας. Διότι, αν επαγγελματοποιηθεί το μπάσκετ πλήρως, θα πρέπει και εμείς να συμπορευτούμε και ιδιαίτερα. Όχι, απλώς το φέρνω σαν παράδειγμα. Ότι αυτή η άγνοια, αν θέλετε, των περιεχομένων του κώδικα έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Βεβαίως, εύλογη παρατήρηση αυτή του κυρίου Δήμου, όπως ίσως και από την πλευρά των ανθρώπων της ΕΝΕΠΑ. Είναι εύλογο και αυτό. Και αυτοί, ίσως, εγώ πιστεύω απόλυτα ότι δέχτηκαν πάρα πολλές πιέσεις και κάθε μέρα τους άλλαζαν το περιεχόμενο αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να καθίσουν όλοι οι φορείς του μπάσκετ γύρω από ένα τραπέζι. Κάτι που δεν έχει γίνει εφικτό τόσες ημέρες. Εγώ αυτό ακριβώς. Ήθελα να σας πω με όλα αυτά ότι δημιουργήσαμε όργανα τα οποία δεν έπρεπε καν να δημιουργηθούν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ο νόμος το 75 το προβλέπει. Έπρεπε να βασιστούν επάνω σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Έλα εδώ, κυρία Ομοσπονδία. Θέλω να μου πεις τι πρέπει να αλλάξει. Και όταν μιλάμε για μπάσκετ, πρέπει κάποτε να γίνει κατανοητό ότι δεν μιλάμε για ένα προβληματικό χώρο. Μιλάμε για μια πραγματικότητα που υπάρχει. Και που είναι, όπως είπαμε, παγκόσμια καταξιωμένη. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε και να έχουμε όλοι να έρθουν σαν σωτήρες και όλοι να έρχονται να μας λένε πατερναλιστικά τι πρέπει να κάνουμε. Εξάλλου είναι πλέον το εθνικό άθλημα. Δάσκαλοι δηλαδή. Δεν έχει ανάγκη από δάσκαλους στο μπάσκετ. Και δεν έχει επίσης ανάγκη ούτε από. Και δεν είναι μάλλον. Δεν έχει ανάγκη ούτε από ιδιοκτήτες, ούτε από σωτήρες. Τίποτα. Εδώ πέρα έπρεπε να ενσκύψουμε όλοι επάνω σε αυτό το ζήτημα το συγκεκριμένο που μας επιβάλλουν οι διεθνείς ρυθμίσεις. Και να πάμε σιγά σιγά επίσης, με μεταβατικές περιόδους και με όλα τα άλλα. Να μην διαταράξουμε άμεσα και φυσικά και το status quo. Δυστυχώς επεδείχθη μια αδιαλαξία από πολλές πλευρές, μπήκε και το εγώ στη μέση και ειλικρινά τώρα αρχίζει η κατάσταση και γίνεται ανεξέλεγκτη. Και κάθε κατάσταση ανεξέλεγκτη δεν προμηνεί καλό μέλλον. Ήταν σαφέστατη και η δήλωση του κ. Κιμουρτζόγλου χθες ότι το καράβι δύσκολα θα σωθεί, βουλιάζει. Αν δεν είμαστε τόσο απεσιόδοξοι, μπορεί να βρεθεί κάποια λύση. Άλλωστε, στη συνέχεια της εκπομπής θα συζητήσουμε, κύριε Βασιλακόπουλε, το θέμα αυτό, που είναι τεράστιο. Όμως, νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να δει και λίγο θέαμα. Όπως σας αναγγείλαμε και στον πρόλογο της εκπομπής μας, το Mega Channel για πρώτη φορά, ίσως, όχι ίσως, σίγουρα για πρώτη φορά, έχει μιλήσει με όλους τους προπονητές της Α1 εθνικής κατηγορίας, οι οποίοι επιλέγουν την καλύτερη πεντάδα, τον πιο πολύτιμο παίκτη του πρωταθλήματος και τον νεότερο, τον καλύτερο νέο παίκτη που έπαιξε φέτος για πρώτη φορά. Ας δούμε λοιπόν ποιους ψήφισαν αρχικά ως καλύτερους παίκτες. Γιαννάκης, Γκάλης, Φάνης Χριστοδούλου, ο Παπαδάκος και ο Φασούλας. Γκάλης, Γιαννάκης, ο Ίγκραμ, Μπάρλοου, Χάτσον, Τσέρτς, but Πρέλεβιτς, so it's more players than five. Ο Γιαννάκης με τον Γκάλη για άλλη μια χρονιά. Ήταν εκεί πέρα οι δύο παίκτες που με εντυπωσιάσανε με την απόδοσή τους, ανεξάρτητα αν πήραν το πρωτάθλημα. Στη θέση του πίβο του πενταριού, ο Παναγιώτης ο Φασούλας. Και τεσσάρι πιστεύω ο Παπαδάκος. Και στη θέση τρία, ο Φάνης ο Χριστοδούλου. Νούμερο ένα, δεν υπάρχει διλήμμα, είναι Γιαννάκης. Νούμερο δύο, για μένα είναι διλήμμα, ή Πρέλεβιτς ή Γκάλη. Και ένας και άλλος παίζανε καλά και είναι καλοί παίκτες. Νούμερο 3 είναι Φάνης Χριστοδούλου. Νούμερο 4 Τζον Χάτσον από το Πανιόνιο. Και νούμερο 5 Μπάρλοου που έπαιζε πολύ καλή πρωτάθλημα. Γιαννάκης. Ο Γκάλης. Σαν τριάρι είναι πολλές οι επιλογές που θα μπορούσαμε να δώσουμε, γιατί δεν υπάρχει κάποιος που να ξεχωρίζει πολύ. Νομίζω ότι η θέση θα την δικαιούται ο Γαλακτερός, ο Νάσος ο Γαλακτερός. Σαν τεσσάρι τον Παπαδάκο, πιστεύω ότι μπορεί να δώσει ακόμη πιο πολλά πράγματα. Και σαν πεντάρι τον Αντώνιο Ντέιβις. Ο Άγγελος ο Κορονιός, ο Νίκος ο Γκάλης, μαζί με τους Κεν Μπάρλο, τον Χάτσον και τον Ντέβις του Παναθηναϊκού ήταν η καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος. Οι πέντε για μένα είναι ο Γιαννάκης, ο Γκάλης, ο Χριστοδούλου, ο Παπαδάκος και ο Φασούλας. Χωρίς να με παρεξηγήσουν, θα δώσω μια δυνατή πεντάδα, κατά τη γνώμη μου. Playmaker ο Γιαννάκης, ο Γκάλης, ο Φάνης ο Χριστοδούλου τριάρι και μέσα στο καλάθι ο Φασούλας μαζί με τον Αντώνιο. Στο νούμερο 1 θα έλεγα τον Παναγιώτο Γιαννάκη,
μετά τις εκπληκτικές εμφανίσεις και όλα στα play-off και στις συναντήσεις μεταξύ του Άρη με τον ΠΑΟΚ, τον Νίκο τον Γκάλη στη θέση νούμερο 2, το Φάιντο Χριστοδούλου στη θέση νούμερο 3, τον Γκρέκ Τσέρτς στη θέση νούμερο 4 και τον Χάτσον στη θέση 5. Στη θέση του νούμερο 1 την δικαιούται πανηγυρικά ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο Νίκος Γκάλης θα μπορούσε ανάνετα να πάρει τη θέση του shooting guard. Σαν τους τρεις υπόλοιπους παίκτες, χρησιμοποιώντας πάντα και τους ξένους παίκτες, νομίζω ο Μπάρλο, ο Χάτσον και ο Παναγιώτης Φασούλας θα κάνανε ένα καταπληκτικό τρίο στη θέση 3, 4 και 5. Κοιτάξτε, αυτό το να βγάλω μια καλύτερη πεντάδα από τη στιγμή που είχαμε μια συμμετοχή 120 παίκτες στο πρωτάθλημα της Α1, νομίζω πιο σωστό ήταν να βγάλουμε, ας πούμε, τρία All-Star Teams, όπως λες, πρώτο All-Star Team, δεύτερο All-Star, τρίτο All-Star Team. Νομίζω θα ήταν άδικο να μπορέσουμε και πολύ δύσκολο φυσικά να απομονώσουμε πέντε παίκτες οι οποίοι ήταν οι καλύτεροι. Μπορώ να πω όμως στη θέση του Άσου, στο φετινό πρωτάθλημα μπορώ να πούμε ότι οι τρεις οι οποίοι ξεχωρίσαν κατά τη γνώμη μου ήταν ο Γιαννάκης, ο Κορονιός φυσικά του Περιστερίου, ο Κόρφας του ΠΑΟΚ. Στη θέση του shooting guard ο Νίκος Ογκάλης, ο Ντέιβιντ Ίνγκραμ, ο Πρέλαβιτς του ΠΑΟΚ. Στο small forward νομίζω ότι θέση έχει και ο δικός μου παίκτης, ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ο Φάνης ο Χριστοδούλου, ο Μιλωνάς του Περιστερίου. Στο power forward κατά τη γνώμη κυριαρχούν οι ξένοι εκεί με τον Harrison, τον Hamilton και τον του Πανιωνίου, ξεχνάω το όνομά του, τον Hudson. Και στο θέση του pivot ο Antonio Davis, ο Τζο Αντισάη και ο Παναγιώτης ο Φασούλας. Για μένα αυτή ήταν οι 15 καλύτεροι ασώμοι του φετινού πρωταθλήματος. Θα αρχίσω από το τέλος. Νούμερο 5 νομίζω ο Φασούλας, νούμερο 4 ο Μπάρλο, τριάρι ο Χριστοδούλου. Και αρχίζω από το τέλος γιατί στη θέση νούμερο 2 νομίζω ότι ο Πρέλεβιτς και ο Γκάλης, ενώ στη θέση νούμερο 1 νομίζω είναι μεταξύ του Γιαννάκη και του Κόρφα. Λοιπόν, ποιους ανέδειξαν οι 12 προπονητές σαν την καλύτερη πεντάδα της χρονιάς? Νίκος Γκάλης, Παναγιώτης Γιαννάκης, Φάνης Χριστοδούλου, Τζον Χάνσον, Παναγιώτης Φασούλας. Όμως, οι 12 προπονητές μίλησαν στο Mega Channel και ανέδειξαν και τον πολυτιμότερο παίκτη της φετινής διοργάνωσης, που δεν ήταν άλλος από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Δείτε όμως τις απαντήσεις τους και σας έχουμε μία έκπληξη. Αρκετοί είναι αυτοί που θα ήθελα, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ο Γιώργος ο Παπαδάκος είναι πρώτος στη λίστα μου. Κοιτάξτε, ειδικά για τον Παγκράτη, ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης νομίζω μου έλυνε όλα τα προβλήματα. Παναγιώτης Γιαννάκης ψηφίζω. Υπάρχουν πολλούς, αλλά Γιαννάκης είναι ο πρώτος που πιστεύω ότι με Γιαννάκη μπορούμε να κάνουμε όχι ένα αλλά δύο και τρία βήματα μπροστά. Τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Νομίζω ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει πολλές δουλειές και να βοηθήσει να είναι ο δεύτερος προπονητής στην ομάδα. Θα ήθελα στην ομάδα μου κάποιο παίχτη ο οποίος δεν έπαιξε το πρωτάθλημα το ελληνικό, έπαιξε στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό και δεν είναι άλλος από το Wayne Yarwood. Ποιος θα ήθελε τον Παναγιώτη το Γιαννάκη? Για ένα χρόνο ή για περισσότερα? Όχι, εσείς το νομίζω πάνε, ότι ο Νίκος Γκάλης παραμένει αναντικατάστατος. Θα έλεγα ότι ο Χάτσον είναι πολύ μεγάλος παίκτης και πολύτιμος παίκτης για οποιαδήποτε ομάδα. Σίγουρα ένας τέτοιος παίκτης θα χρειαζόταν σε οποιαδήποτε ομάδα και φυσικά και στη δική μου. Φαντάζομαι οποιονδήποτε από την πεντάδα που χρησιμοποίησα, σαν καλύτερη πεντάδα. Ποιο παίκτη θα ήθελα, πολλούς θα ήθελα. Δεν επιφυλάσσομαι να απαντήσω αυτή τη στιγμή ποιο παίκτη θα ήθελα στην ομάδα μου. Πολλούς θα ήθελα. Δύσκολη ερώτηση. Με τον τρόπο όμως που εξελίχθηκε το πρωτάθλημα και τελείωσε ο τίτλος, νομίζω ότι ο Γιαννάκης θα ήταν μια μεγάλη βοήθεια για την ομάδα μου. Ακούσατε λοιπόν ποιον θα ήθελαν οι προπονητές στην ομάδα τους, ποιον ανέδειξαν πολυτιμότερο παίκτη στη φετινή διοργάνωση. Δεν ήταν άλλος από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που από τους 12 προπονητές, οι 7, ξέρετε βέβαια ο Μιχάλης Κυρίτσης που τον έχει στη διάθεσή του, εκδήλωσαν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους. Μαζί μας όμως στο στούντιο είναι ο πιο πολύτιμος παίκτης του πρωταθλήματος, είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Καλώς όρισες, Παναγιώτη. Γεια σας. Είναι ο δεύτερος σημερινός καλεσμένος, ο τέταρτος που θα είναι στο στούντιο.
Παναγιώτη, ξεκινήσαμε μια συζήτηση λίγο νωρίτερα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, που είχε να κάνει με την αποχή των μπασκετμπολιστών από την εθνική ομάδα και γενικότερα από όλες τις αγωνιστικές εκδηλώσεις. Είσαι μέλος του ΔΣ του ΨΑΤ. Έχεις μια υπεύθυνη γνώμη για τις θέσεις των αθλητών. Θα θέλαμε να μας την αναπτύξεις όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Ναι, παρότι δεν έχω ακούσει τι έχει πει ο κ. Βασιλακόπουλος, αλλά νομίζω ότι συμφωνήσαμε στα περισσότερα σημεία από όταν κάτσαμε και συζητήσαμε. Μια και ο ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος μάλλον που είχαμε κάνει συζητήσεις, το μόνο που απέμενε ήταν μια τυπική συνάντηση, η οποία, όπως ξέρετε και εσείς δημοσιογράφοι, έδειξε πολύ γρήγορα. Γιατί ουσιαστικά είχαμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας από πολύ πιο νωρίς. Αυτά βέβαια τα ήξερε και η κυρία Πετραλιά, αλλά από ό,τι φαίνεται νομίζω ότι έχει άλλες σκέψεις και δεν ξέρω από ποιους επηρεάζεται και φτάνει στο σημείο να αγνοεί παταγωδός τους κύριους συντελεστές αυτής της πρόοδου που υπάρχει στο άθλημα. Που είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι οι αθλητές και φυσικά η Ομοσπονδία. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε εκείνο που θα σταθώ περισσότερο και αυτό που πιστεύω ότι μέτρησε ιδιαίτερα στη ψυχολογία που μας μετέφερε η Υφυπουργός ήταν η συμπεριφορά που συναντήσαμε στο γραφείο του κυρίου Βυρβηδάκη. Με τον κύριο Βυρβηδάκη είχαμε ραντεβού. Σαν επισκέπτης εμφανίστηκε η κυρία Πετραλιά, η οποία στην ουσία τίποτα άλλο δεν μας είπε από το ότι ναι μεν είπατε κάποια πράγματα, από εδώ και πέρα θα έρθει κάποιος κώδικας στη Βουλή, ο οποίος κώδικας δεν δικαιούστε αυτή τη στιγμή να το ξέρετε, παρότι αφορά εμάς. Αυτό νομίζω ότι δείχνει το μέγεθος της αγάπης της κυρίας Πετραλιάς για τον μπάσκετ. Και το κυριότερο, αυτό που θα ήθελα να επενθυμίσω στον κόσμο, εκεί ήμασταν τουλάχιστον δύο αθλητές της εθνικής ομάδος. Κανέναν από τους δυο μας δεν ρώτησε αν είμαστε όλοι καλά, αν ετοιμαζόμαστε για την εθνική ομάδα, τι θα κάνουμε, θα πάρουμε κάποιο μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς. Τίποτα από όλα αυτά. Απλά ήρθε, μας μετέφερε αυτά τα πράγματα. Μας είπαν ότι οι οδηγίες λένε να μας πούνε αυτά τα πράγματα και ότι από εδώ και πέρα τελικά δεν κατάλαβα σε ποια γλώσσα μιλάγαμε. Αν μιλάγαμε ελληνικά, δεν το κατάλαβα, γιατί πραγματικά τελικά βγήκαμε από εκεί πέρα και δεν ξέραμε τι είχαμε πει. Και κάπου σκέφτηκα μήπως χρειαζόμαστε κάποιο μεταφραστή. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πραγματικά αυτό ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο που μας απογοήτευσε πλήρως, γιατί ουσιαστικά μας έκλεισε την πόρτα. Παναγιώτη, αν θυμάμαι καλά, πέρυσι ερχόμενοι από την Αργεντινή μετά τη μεγάλη επιτυχία του με τον μπάσκετ, είχατε πάρει κάποιες υποσχέσεις για ορισμένα πράγματα που θα βελτιωνόντουσαν στον χώρο του μπάσκετ. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτό όμως. Πρόσφατα κυκλοφόρησε κάποια ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στην οποία εμένα τουλάχιστον μου κακοφάνηκαν οι λέξεις εκβιαστές. Γιατί χαρακτηρίζεστε εκβιαστέ από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού? Μιλώντας με τον πρόεδρο του ΨΑΚ, τον κύριο Φασούλα, τον Παναγιώτη Φασούλα, μου είπε ότι έχετε εξαντλήσει ένα χρονικό όριο 11 μηνών, στο οποίο δεν έχετε πάρει απάντηση για ποια θέματα.